Έχουμε πει πάρα πολλά από τη δική μας πλευρά βέβαια για τα πρώτα 45 άρθρα του νομοσχεδίου σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που ελάχιστα αναφέρθηκαν έως και καθόλου σε αυτό το ζήτημα που το θεωρούμε κεντρικό πυρήνα και όλη την ουσία, αν θέλετε, του νομοσχεδίου που απογειώνει την εμπορευματοποίηση και εντείνει ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα στο χώρο του πολιτισμού. Θα αναφέρω μονάχα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον τρόπο που γίνεται αυτό και για το πώς συναρτάται και με τις αντίστοιχες αλλαγές στην παιδεία. Όπως είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ο παιδευτικός ρόλος ενός μουσείου ολοκληρώνεται, θεμελιώνεται, αν θέλετε, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αυτό μπορεί και πρέπει να εκπονεί, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα η νεολαία, οι μαθητές, οι φοιτητές, όλος ο λαός. Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι εμπορεύσιμα ήδη. Θα τα πουλάει αυτός ο οργανισμός διαχείρισης και αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων, με ό,τι αυτό σημαίνει, με ό,τι αυτό σημαίνει για το ποια θα είναι η πρόσβαση ή μάλλον ποια δεν θα είναι η πρόσβαση για μεγάλα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων σε αυτές τις δραστηριότητες, σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η δική μας γνώμη είναι ότι αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλους και να είναι προσβάσιμα φυσικά σε όλο το λαό και κυρίως στη νέα γενιά. Δεν θα μιλήσω περισσότερο για το νομοσχέδιο, ούτε για τις επιμέρους του διατάξεις. Θα αναφερθώ μονάχα σε δύο τροπολογίες. Συγκεκριμένα στην τροπολογία 652 κάθετος 25, σύμφωνα με την οποία ένα κομμάτι της οποίας αναφέρεται στην ορχήστρα των χρωμάτων. Συμφωνούμε ότι οι διοικούντες σε αυτή την ορχήστρα δεν ευθύνονται προσωπικά για την μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, αλίμονο και λοιπόν προς αυξήσεων, αφού το χρέος το οποίο τους προέκυψε είναι επειδή δεν καταβλήθηκε η κρατική επιχορήγηση. Ασφαλώς και συμφωνούμε να απαλλαγούν από κάθε βάρος και από κάθε μέτρο σε βάρος τους, συγγνώμη, όμως θεωρούμε ότι αυτό είναι μισό το βήμα το οποίο γίνεται. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξοφλήσει και την οφειλή για να μην χαθούν τα ένσημα των εργαζομένων και αυτό, κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να διατυπωθεί ρητά και στο άρθρο. Υπάρχει χρόνος, μπορεί να διατυπωθεί. Παρακάτω, στο επόμενο σημείο, στο σημείο 6, με την ρύθμιση που εισάγεται σε αυτή την τροπολογία, πολύ απλά γίνεται ένα ακόμη δώρο στα κανάλια, αφού αυξάνεται η προθεσμία που πρέπει αυτά να υπογράψουν συμβάσεις για τη διάθεση του 1,5% για παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Διευκολύνσεις, δηλαδή, επί διευκολύνσεων και για ένα ποσοστό το οποίο τις περισσότερες φορές δεν πληρώνεται καν. Συνολικά, παρά το ότι διακείμεθα θετικά απέναντι σε αυτό που είπα για την ορχήστρα των χρωμάτων και επειδή υπάρχουν και άλλα άρθρα παραπάνω που εμπορευματοποιούν τις υπηρεσίες του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και όπως καταλαβαίνετε, επειδή υπάρχει μια δυσκολία κανείς να συγκεράσει διαφορετικές διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί ή με άλλες διαφωνεί, τελικά καταλήγουμε εδώ να ψηφίσουμε όχι στη συγκεκριμένη τροπολογία. Και θα κλείσω με την τροπολογία που κατατέθηκε τελευταία από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο και αυτό, αυτή η τροπολογία αποτελείται από τρία άρθρα. Αν ερχόταν μονάχα το πρώτο άρθρο και συγκεκριμένα η πρώτη παράγραφος του πρώτου άρθρου, θα το ψηφίζαμε, ειλικρινά. Παρά το ότι, γιατί αφορά τις δεδουλευμένες, τα δεδουλευμένα των εφημεριών των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το ότι αυτά τα δεδουλευμένα θα δοθούν, προβλέπεται να δοθούν, έτσι είναι άλλωστε, έτσι συμβαίνει,
όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από τα διαθέσιμα των νοσοκομείων. Αν υπάρχουν διαθέσιμα, εάν τα νοσοκομεία έχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Όμως παρακάτω, στο δεύτερο άρθρο, το οποίο αφορά στο ζήτημα της πληρωμής από τις κρατικές δομές υγείας, μιλάμε για τα κέντρα υγείας, για τα νοσοκομεία, τους ασφαλιστικούς φορείς, της πληρωμής από όλους αυτούς των τεστ στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, των τεστ για τον κορονοϊό. Όλοι θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες την κυβέρνηση να ανακοινώνει τη διατίμηση του τεστ, για μεν το μοριακό έλεγχο στα 40 ευρώ, για δε το rapid test, το γρήγορο, στα 10 ευρώ. Δεν πέρασαν παρά λίγες μέρες και οι τιμές αυτές αυξήθηκαν, προφανώς μετά από απέτηση των γνωστών ιδιωτικών κέντρων υγείας και των ιδιοκτητών τους, και το 40 έγινε 60 και το 10 έγινε 20. Πριν καλά-καλά δηλαδή διατυπώσουν τις επιθυμίες τους οι ιδιώτες κλινικάρχες και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, η κυβέρνηση φροντίζει να ικανοποιεί άμεσα τις επιθυμίες τους. Αν πρόκειται για τα αιτήματα των εργαζομένων, εκεί δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχουν χρήματα, παντού υπάρχουν προβλήματα. Κοιτάξτε, αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι, προκύπτει βεβαίως εκ νέου και είναι ορατός πια σε όλους, ο παρασιτικός χαρακτήρας του ιδιωτικού τομέα της υγείας και το πόσο τελικά αναγκαίο είναι, ειδικά σήμερα, να επιταχθεί το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, πολύ περισσότερο αυτών των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, να υπαχθούν όλα κάτω από δημόσιο έλεγχο και να τεθούν στην υπηρεσία της επιδημιολογικής επιτήρησης. Μια επιδημιολογική επιτήρηση, η οποία προβλέπεται παρακάτω στο άρθρο 3, για τις κοινωνικές δομές, για ατόμων με αναπηρία, βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται, για τα σοφρονιστικά καταστήματα, για τις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνική αστυνομία, εκεί όπου δηλαδή υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλος συγχρονισμός. Μόνο που όμως, κύριε Πρόεδρε, αυτή η επιδημιολογική επιτήρηση και η διενέργεια των τεστ δεν μπορεί να γίνεται σε αυτούς τους χώρους μια φορά το μήνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα αυτό. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να γίνεται κάθε εβδομάδα, έτσι ώστε να παρακολουθείτε ακόμα πιο στενά η εξέλιξη της πανδημίας σε αυτούς τους χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι. Συνολικά, θα ψηφίσουμε παρόν στη συγκεκριμένη τροπολογία, παρά το ότι αν ερχόταν μόνη της η διάταξη, η αρχική για τις εφημερίες, θα την ψηφίζαμε. Ευχαριστώ πολύ.